Σήμερα όμως, Σοφία, στη Θράκη έλαβε χώρα και μία συμμαχική χερσαία άσκηση. Ναι, και είναι σημαντικό, Ματίνα, το γεγονός ότι αυτή η άσκηση έγινε στην συγκεκριμένη περιοχή. Χρησιμοποιήθηκε και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για αυτήν την μεγάλη συμμαχική ετήσια άσκηση με την συμμετοχή της Ελλάδας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, της Γεωργίας, της Κύπρου και της Βουλγαρίας, με τον Νίκο Δένδια να δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι όλες οι δυνάμεις βρέθηκαν σε αυτόν τον χώρο της Θράκης, που είναι πολύ σημαντικός, όπως καταλαβαίνεις, και για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Και εμείς μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Οι απειλές που αντιμετωπίζουμε είναι σύνθετες. Ο αναθεωρητισμός έχει πάλι σηκώσει κεφάλι και καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις απειλές μόνη της. Η παρουσία όλων αυτών των χωρών εδώ στη Θράκη αποδεικνύει το διευρυμένο ρόλο που έχει αποκτήσει η πατρίδα μας, η Ελλάδα, στο πλαίσιο της συμμαχίας και της υπεράσπισης των κοινών μας αξιών και αρχών.